Τη σέντρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο στις διοργανώσεις της έδωσε η ΕΠΣ Λέσβου με την πραγματοποίηση των κληρώσεων, των πρωταθλημάτων και του κυπέλου που έλαβαν χώρα στο κτήμα Ελιά και Θάλασσα στη Σκάλα Λουτρών σε μια όμορφη εκδήλωση. Το παρόν στις κληρώσεις έδωσαν εκπρόσωποι από τα περισσότερα σωματεία, το ΔΣ της Ένωσης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Σταύρος Ψαρόπουλος μαζί με τον πρώην Γενικό Γραμματέα Χάρη Καλία, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, οι αντιπεριφερειάρχες Δημήτρης Κουρσουμπάς και Παναγιώτης Χριστόφας, ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης Παναγιώτης Πιτός, ενώ από πλευράς Δυτικής Λέσβου παραβρέθηκε στις κληρώσεις ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού Στρατής Αλεξίου. Στην εκδήλωση ακόμη βρέθηκε η Επιτροπή Διαιτησίας με τον Στρατή Παπουτσέλη και τον εκπαιδευτή διαιτησίας Γιώργο Κουκούλα. Η βραδιά ξεκίνησε με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Λέσβου, Παντελέον Βερή, να καλωσορίζει τα σωματεία, στα οποία ευχήθηκε καλή αγωνιστική χρονιά και ότι η ΕΠΣ θα είναι δίπλα σε αυτά σε ό,τι χρειαστούν. Ενώ καλωσόρισμα απίφθηναν στις ομάδες οι πρόεδροι κυπέλου Γιάννης Πίνης και πρωταθλήματος Λάμπρος Σταθάκης. Ευχαριστώ όλους σας που έχετε έρθει εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Μετά από 3 χρόνια COVID, είναι ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα σωματεία που έχουν παρευρεθεί εδώ, γιατί τα σωματεία είναι η ψυχή της Ένωσης. Χωρίς αυτά δεν υπάρχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Ψαρόπουλο, ο οποίος εδώ και 35 χρόνια ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης. Η παρακαταθήκη που έχει αφήσει είναι μεγάλη, αλλά με τις γνώσεις του και την εμπειρία του μας βοηθάει και με βοηθάει προσωπικά. Σταύρος, ευχαριστώ. Ήταν περσινός πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Είχαμε θεσπίσει στο άρθρο 20 του κανονισμού, της προκήρυξης της ΕΠΣ Λέσβου, ομάδα που δεν θα έχει πειθαρχική ποινή θα ανταμειφθεί από την ΕΠΣ με μία στολή. Στη συνέχεια και σε απόφαση του ΔΣ και οι άλλες τρεις ομάδες, γιατί έτυχε να έχουμε 4 ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στο πρωτάθλημά μας, να έχουμε ομάδες που να μην έχουν πειθαρχικές ποινές. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, το έχουμε πει, οι ομάδες πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο εντός των 4 γραμμών, να μην δημιουργούν προβλήματα. Καλό είναι για τους διαιτητές να έχουν λιγότερη δουλειά και για την πειθαρχική να βάζει λιγότερα πρόστιμα. Να συμβάλλουμε στο να μην έχουμε έκτροπα στα γήπεδα και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να διοργανωθεί ένα ανταγωνιστικό και όμορφο πρωτάθλημα. Το βραβείο Fair Play δόθηκε σε 4 ομάδες, οι οποίες την προηγούμενη σεζόν δεν είχαν ποινές. Αυτές ήταν ο Εμάς Φίλιας, ο Πολυχνήτος, ο Μακαρέας και ο Ορφέας Άντισσας, στις οποίες δόθηκε δώρο μία στολή. Αγαπητοί φίλοι, 2-3 άτομα το πολύ τραβάνε το κοπί της ποδοσφαιρικής χρονιάς, μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, μέσα στα πλαίσια τις οικονομικές δυνατότητες που έχει, θα είναι αρρωγός και όσο αφορά στις εγκαταστάσεις και σε αθλητικό υλικό. Είμαστε κοντά στα σωματεία και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Ελπίζω να πάει καλά το πρωτάθλημα και εύχομαι να το κερδίσει ο καλύτερος, όπως να το κερδίσει και ο Παναθηναϊκός. Ακολούθως διενεργήθηκε πρώτα η κλήρωση του κυπέλου που θα ανοίξει και φέτος στην Αυλαία όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Στη φετινή διοργάνωση θα λάβουν μέρος 16 ομάδες. Οι 12 της Α κατηγορίας, όπου η συμμετοχή τους στο θεσμό είναι υποχρεωτική, 3 από τη Β κατηγορία, Ταξιάρχης Παλαισβιακός ΑΟ Βασιλικών, οι οποίες μαζί με το νεολικό που φέτος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους στο θεσμό από την πρώτη φάση, συνθέτουν τις 16 που θα συμμετάσχουν στο κύπελο. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, με 4 μάτς να γίνονται την πρώτη μέρα και άλλα 4 τη δεύτερη. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί να γίνει την 1η του Απρίλη. Βλέπουμε αναλυτικά τα ζευγάρια της πρώτης φάσης, Αναγέννηση Γέρας Αιγαίας, Φίλια Άριον Μύθυμνας, Αεολικός Ανδρονικάς, Διαγόρας Ατρόμητος Ανεμότιας, Ταξιάρχης Παλαισβιακός, ΑΟ Βασιλικών Αετός, Οδυσσέας Ελίτης Προοδευτική και Όλυμπος Αλκιβιάδης. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις της Α και Β κατηγορίας. Η πρώτη τοπική θα έχει φέτος 12 ομάδες μετά την απόφαση των ΑΟ Μεσοτόπου και Παπανικολή να δηλώσουν συμμετοχή στη Β' κατηγορία. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος που θα γίνει την 1η του Οκτώβρη δεν ανέδειξε κάποιο ντέρμπι, ενώ το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Διαγόρα και Αετό, δύο ομάδες που χαρακτηρίζονται δικαίως ως τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, θα γίνει την 8η αγωνιστική στην Αγία Παρασκευή. Η κάρτα με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α κατηγορία: Αναγέννηση Γέρας Οδυσσέας Ελίτης, Αετός Αλκιβιάδης, Διαγόρας Προοδευτική, Φίλια Αιγαίας,
Ατρόμητος Ανεμότιας Ανδρονικάς, Αρίων Μύθυμνας Όλυμπος, είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την πρώτη αγωνιστική. Βλέπουμε όμως και τα ντέρμπι που θα διεξαχθούν στην κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική Αετός Αναγέννηση Γέρας, τρίτη αγωνιστική Αναγέννηση Γέρας Διαγόρας, πέμπτη αγωνιστική Όλυμπος Διαγόρας, έκτη αγωνιστική Το Διαγόρας Αιγαίας, έβδομη αγωνιστική Αναγέννηση Γέρας Όλυμπος, όγδοη αγωνιστική Διαγόρας Αετός, δέκατη αγωνιστική Όλυμπος Αετός και ενδέκατη αγωνιστική Αετός Αιγαίας. Περνάμε στη β' κατηγορία όπου περιέχει φέτος 14 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους των 7. Οι ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα είναι η Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας, Αίγυρος και Απόλλων Δαφείων, ενώ ΑΟ Βασιλικών και Πολυχνήτος αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Επίσης, ΑΟ Μεσοτόπου και Παπανικολής επέλεξαν να αγωνιστούν στη β' κατηγορία, παρότι είχαν δικαίωμα συμμετοχή στην πρώτη τοπική. Η σέντρα στο πρωτάθλημα θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στους δύο ομίλους, στο Νότιο, Αστέρας Νίκης Ταξιάρχης, Παλισβιακός Αρίων Παλαιοκήπου και Κεραυνός ΑΟ Βασιλικών, Ρεπό έχει ο Αστέρας Ορφέας, και στον Βόρειο Όμιλο, Γερμανός Καραβαγγέλης Ορφέας Άντισσας, ΑΟ Μεσοτόπου Μακαρέας, Άναξος Παπανικολής, Ρεπό έχει ο Αχιλλέας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΠΣ για την πρόσκλησή της και να πω στα σωματεία καλή επιτυχία για αυτή τη χρονιά. Ίσως δεν ακούστηκε καθόλου βέβαια σήμερα το ότι ακόμα ναι μεν γίνονται κληρώσεις, αλλά τα πρωταθλήματα, τα αριστεχνικά είναι στον αέρα, διότι ο νόμος Αυγενάκη είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα με τα σωματεία. Η ΕΠΟ θα κάνει γενική συνέλευση και θα αποφασιστεί κατά πόσο θα ξεκινήσουν ή θα υπάρξει μία αποχή από τα πρωταθλήματα. Σε κάθε περίπτωση να ευχηθώ στα σωματεία καλή επιτυχία, επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ καλή επιτυχία και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δύσκολες αυτές στιγμές, και τα σωματεία να είναι μαζί με τη διοίκησή τους ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θα είναι πιστεύω πολλά σε αυτή τη χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους.